Με αφορμή μια επιστολή από τον Σύλλογο Φυσικών Κρήτης, μέσω της οποίας έρχονται στο προσκήνιο και αναδεικνύονται μία σειρά προβλημάτων που ταλανίζουν την επιστήμη των φυσικών, της φυσικής. Η επιστολή αυτή έχει ως αποδέκτες πανεπιστημιακούς από τη μία, αλλά και ερευνητές, τόσο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κρήτης, όσο και σε αντίστοιχα ιδρύματα της Ελλάδας, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Από τη μία βέβαια, αυτό το οποίο τονίζεται, είναι η μη πρόσληψη αρκετών φυσικών στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και από την άλλη, ότι αρκετές εκπαιδευτικές ειδικότητες που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη φυσική, επομίζονται ώρες του συγκεκριμένου μαθήματος. Ήρθε λοιπόν η στιγμή κάποιοι άνθρωποι να φέρουν αυτά τα ζητήματα, κάποιοι επιστήμονες να φέρουν αυτά τα ζητήματα στην επικαιρότητα και να ζητήσουν από τους αρμόδιους απαντήσεις και κατ' επέκταση λύσεις. Ένα θέμα που αφορά αρκετούς βέβαια και θέλω να σου μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Καραδημητρίου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης. Πάμε να τον συναντήσουμε λίγο. Την καλησπέρα μας κύριε Καραδημητρίου και βέβαια υπήρξε και μια κοινοβουλευτική παρέμβαση από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα, μια χαρά είμαστε. Ευχαριστούμε για την δυνατότητα που μας δίνετε να παρέμβουμε. Επιχείρησα μέσα από τον πρόλογό μου να κάνω μια απλή αναφορά όσο μπορώ, συνοψίζοντας να αναφερθώ στα ζητήματα που σας απασχολούν. Θέλω λίγο να τα εξειδικεύσουμε, θέλω λίγο να αναφερθούμε. Ποιος ο λόγος που αποφασίσατε τη δεδομένη χρονική στιγμή να φέρετε στο προσκήνιο αυτά τα θέματα? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Σύλλογος Φυσικών Κρήτης βάζει αυτά τα ζητήματα όχι πρώτη φορά φέτος, τα βάζουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συνεχιζόμενη υποβάθμιση του μαθήματος, η οποία υποβάθμιση οφείλεται πρώτον στο ότι έχουμε μειωμένες τις ώρες της φυσικής στο σχολείο, δηλαδή έχουμε κατάργηση μαθημάτων. Πριν από λίγα χρόνια καταργήθηκε ένα μάθημα στην γάμα λυκείου, έχουμε μείωση ωρών. Οπότε έχουμε απαρχαιωμένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Οπότε αυτή τη στιγμή, ύστερα και από τους περσινούς διορισμούς που έγιναν, πέρσι είχαμε το τρομερό ότι στους μόνιμους διορισμούς, ύστερα από 10 χρόνια, υπήρξαν 87 θέσεις φυσικών. Αντιλαμβάνεστε ότι ο αριθμός 87 για ένα μάθημα το οποίο είναι υποχρεωτικό σε όλες τις τάξεις γυμνασίου, λυκείου και στο ενιολίκιο και στο ΕΠΑΛ είναι μια αστιότητα. Σε αντιδιαστολή βέβαια με τους αριθμούς στις υπόλοιπες φυσικές επιστήμες, για παράδειγμα αναφέρω ενδεικτικά ότι η χημική ήταν 300 άτομα, οι βιολόγοι 400 άτομα και αν πάμε σε θετικές επιστήμες ευρύτερα, η μαθηματική ήταν πάνω από 1000 άτομα, 1300 αν δεν κάνω λάθος. Άρα υπάρχει ζήτημα και το ζήτημα δεν είναι ζήτημα κλαδικό, α, οι φυσικοί θέλουν περισσότερες ώρες για το μάθημά τους. Το ζήτημα είναι ποια είναι η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία μας. Γιατί νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει την κοινωνία τελικά είναι το δημόσιο σχολείο να μπορεί να δίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στα παιδιά του Έλληνα φορολογούμενου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο η φυσική διδάσκεται και εξετάζεται, κατά τη γνώμη μας, υποβαθμίζει το μάθημα και το αδικεί το μάθημα. Γιατί το αδικεί? Γιατί ένα μάθημα το οποίο, ένα μάθημα το οποίο έχει πειραματική φύση το ίδιο, αυτή τη στιγμή ούτε εξετάζεται με πειραματικό τρόπο, αλλά ούτε διδάσκεται με πειραματικό τρόπο. Ο λόγος βέβαια είναι, οι λόγοι μπορεί να είναι πολύ μάλλον, ένας λόγος είναι ότι τα τμήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, ότι έχουμε 25-28 παιδιά μέσα σε μια τάξη που σημαίνει δεν μπορεί να γίνει πείραμα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι ώρες που υπάρχουν διαθέσιμες στο αναλυτικό πρόγραμμα δεν φτάνουν για να κάνει πείραμα ο καθηγητής. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι το προσωπικό μπορεί να μην είναι καν εξειδικευμένο. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος, π.χ. ένας χημικός ή ένας βιολόγος, να έχει κληθεί να καλύψει μία θέση φυσικού γιατί υπάρχει κάποιο κενό. Και προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι εκ των σπουδών του, ο βιολόγος ή ο χημικός, είναι αδύνατον να μπορέσει να διδάξει το μάθημα της φυσικής με την ποιότητα και με την εμβάθυνση που μπορεί να το κάνει ένας φυσικός. Όπως αντίστοιχα και ένας φυσικός δεν θα μπορεί να διδάξει με τη σωστή ποιότητα το μάθημα της χημίας. Ζητήματα τα οποία τα είχατε φέρει στο προσκήνιο και τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, απαντήσεις έχετε λάβει, έχει αλλάξει κάτι, αλλά για να φτάνουμε στο σήμερα σημαίνει ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Κοιτάξτε, γενικότερα
έχουμε μια θετική αλλαγή. Η θετική αλλαγή είναι ότι έχουμε καινούργια αναλυτικά προγράμματα σπουδών, γιατί τα προγράμματα σπουδών που τρέχουν αυτή τη στιγμή στα σχολεία μας είναι προγράμματα που υλοποιήθηκαν πριν από αρκετά χρόνια. Σωστά. Άρα δίνουν μια πολύ στρεβλή εικόνα. Ακόμα και τα σχολικά εγχειρίδια είναι σχολικά εγχειρίδια που τα χρησιμοποιούμε τα τελευταία 20-25 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε μια σύγχρονη επιστήμη όπως είναι η φυσική, τα πράγματα έχουν εξελιχθεί. Άρα στο αίτημα αυτό της αλλαγής των αναλυτικών προγραμμάτων, το καλό νέο είναι ότι τα αναλυτικά προγράμματα άλλαξαν και είναι σε τροχιά εφαρμογής μέσα στα επόμενα χρόνια. Βέβαια, ακόμα δεν υπάρχουν σχολικά εγχειρίδια, το οποίο είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά δεν γίνεται να αλλάζουμε τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Για παράδειγμα, μπαίνει στην εκπαίδευση η σύγχρονη φυσική, που είναι πολύ βασικό ζήτημα για μας, τα παιδιά να γνωρίζουν πώς φτιάχτηκε ο κόσμος και ποιες είναι οι μεγάλες επιστημονικές επαναστάσεις που έγιναν από το 1900 και μετά, η κβαντική μηχανική για παράδειγμα και η σύγχρονη φυσική, και την ίδια στιγμή το προσωπικό που θα κληθεί να διδάξει αυτή τη φυσική δεν θα έχει βασικές σπουδές φυσικής. Και αυτό έχει να κάνει με τους διορισμούς που έγιναν το 2021, με τις πολλοί που ήταν λίγοι για τους φυσικούς, με τις πολλές συνταξιοδοτήσεις φυσικών. Τα τελευταία 10 χρόνια ο αριθμός συνταξιοδοτήσεων στους φυσικούς είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και ο λόγος που είναι μεγάλος είναι γιατί η φυσική γενικότερα είναι και ένας κλάδος ο οποίος είχε πολύ προσωπικό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα. Ξέρετε, συνήθως αναδεικνύουμε και φέρνουμε στο προσκήνιο ένα πρόβλημα, προκειμένου βέβαια να μην υπάρξουν και κάποιες επιπτώσεις σοβαρές, δίχως επιστροφή τις περισσότερες περιπτώσεις. Τι φοβάστε για τα επόμενα χρόνια, πού μπορεί να οδηγηθεί η επιστήμη της φυσικής στο μέτωπο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Λοιπόν, να δώσω ένα πολύ σημαντικό δεδομένο. Τα τελευταία 10-15 χρόνια, στα στατιστικά των πανελλαδικών εξετάσεων, το ποσοστό μαθητών που γράφει κάτω από τη βάση στο μάθημα της φυσικής αγγίζει το 47-50%. Η μισή δηλαδή. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι οι απόφοιτοι του σχολείου μας αυτή τη στιγμή έχουν έναν επιστημονικό αναλφαβητισμό. Και τι εννοώ? Αν ρωτήσουμε έναν απόφοιτο λυκείου ποια είναι εκείνα τα βασικά σωματίδια που συγκροτούν αυτό που λέμε ύλη, δηλαδή τι γίνεται στο CERN, ποιες ήταν οι σημαντικές ανακαλύψεις τα τελευταία 50 χρόνια, τα παιδιά τις αγνοούν, τα παιδιά φτάνουν σε σημείο να λένε μα το ηλεκτρόνιο της φυσικής, κύριε, είναι ίδιο με το ηλεκτρόνιο της χημίας. Άρα υπάρχει επιστημονικός αναλφαβητισμός. Και αυτό γιατί είναι κακό? Γιατί αυτό δίνει χώρο στην ψευδοεπιστήμη. Δηλαδή τα παιδιά μπορούν μέσα από το διαδίκτυο να δουν μια ψευτοεπιστημονική είδηση. Για παράδειγμα, κάποιος έχει κάνει μια εφεύρεση και φτιάχνει ενέργεια από νερό, λέω ένα παράδειγμα. Άρα τα παιδιά μας δεν θα έχουν την κριτική ικανότητα να κρίνουν τι σημαίνει επιστημονική άποψη, επιστημονική πρόταση και τι σημαίνει ψευδοεπιστημονικός λόγος. Αυτό θα έπρεπε το σχολείο να τους το δίνει ως όπλο, ως εργαλείο για να προχωρήσουν στη ζωή τους. Και όχι μόνο στη φυσική. Δηλαδή, πρέπει ο απόφοιτος του δημόσιου σχολείου να παίρνει το καλύτερο δυνατό, το πιο ποιοτικό αποτέλεσμα, ώστε όταν βγει στην κοινωνία να μπορεί να καταλαβαίνει τον τρόπο με τον οποίο συγκριτείται η κοινωνία, μιλήσουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η φύση λειτουργεί γύρω μας. Λοιπόν, εν αναμονή πρωτοβουλίας ή απάντησης. Το θέμα έχει έρθει και στη Βουλή, σωστά? Ναι, η αλήθεια είναι ότι, και θα ήθελα να το πω και αυτό, να ευχαριστήσουμε πολύ τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Κρήτη που έκαναν αναφορά το κείμενό μας, και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Γεγκέρογλου, που είναι και συνάδελφος φυσικός. Μάλιστα. Που έχει κάνει Μάλιστα. σχετική επερώτηση. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Και βεβαίως να πω και κάτι ακόμα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί καθηγητές σε όλη την Ελλάδα, γιατί τους έχει πάει, που έχουν απαντήσει στα αιτήματά μας. Μάλιστα. Και βλέπουν και αυτό το πρόβλημα. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε.